παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για σπερματογένεση, οογένεση και γονιμοποίηση. Μαθαίνουμε λοιπόν τρεις νέες έννοιες. Τι είναι η σπερματογένεση? Είναι η διαδικασία με την οποία παράγονται οι αρσενικοί γαμέτες, δηλαδή τα σπερματοζωάρια στον άνδρα. Αντίστοιχα, τι είναι οογένεση? Είναι η διαδικασία με την οποία παράγονται οι θηλυκοί γαμέτες, δηλαδή τα οάρια στη γυναίκα. Και γονιμοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ένα σπερματοζωάριο γονιμοποιεί, ενώνεται βασικά με ένα οάριο και από την ένωση των δύο προκύπτει ένα καινούριο κύτταρο που το λέμε ζυγωτό, το οποίο αργότερα θα δώσει το έμβριο και τελικά ένα νέο οργανισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο την σπερματογένεση. Όπως είπα και πριν, σπερματογένεση είναι η διαδικασία με την οποία παράγονται τα σπερματοζωάρια στον άντρα. Λοιπόν, αν θυμάστε από προηγούμενο μάθημα, είχαμε πει ότι μέσα στους όρχες υπάρχουν λοβοί, αυτή εδώ είναι η λοβή, και μέσα σε κάθε λοβό υπάρχουν σπερματικά σωληνάρια, ονομάζονται. Αυτό εδώ να το μεγεθύνουμε είναι έτσι. Και λοιπόν μέσα στα σπερματικά σωληνάρια παράγονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτόν θα εξηγήσουμε τώρα, τα σπερματοζωάρια. Πώς γίνεται αυτό? Εάν δούμε έτσι σε μεγέθυνση ένα σπερματικό σωληνάριο, μέσα εδώ γίνεται η διαδικασία, έτσι, θα δείτε ότι από την περιφέρεια εξωτερικά προς το εσωτερικό υπάρχουν διάφοροι τύποι κυττάρων. Αυτό που γίνεται είναι ότι κάποια κύτταρα, πρώιμα ας τα πούμε, ξεκινούν από την περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων και καθώς προχωρούν προς τα μέσα, μετασχηματίζονται, αλλάζουν μορφή και αλλάζουν και κάποια χαρακτηριστικά και όταν έχουν φτάσει τελικά στο σημείο περίπου στο κέντρο του σπερματικού σωληναρίου, έχουν γίνει πλέον σπερματοζωάρια. Και όταν χρειαστεί, τα σπερματοζωάρια από το κέντρο του σπερματικού σωληναρίου προωθούνται προς την επιδιδυμίδα για να αποθηκευθούν και να οριμάσουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε, οπότε τώρα εμείς θα δούμε ποια είναι αυτά τα κύτταρα τελικά που ξεκινούν από την περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων και μετασχηματίζονται, διαφοροποιούνται λέμε, μετασχηματίζονται, μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, τελικά σιγά σιγά σε σπερματοζωάρια. Λοιπόν, αρχικά ονομάζονται σπερματογόνια. Είναι αυτά εδώ τα κυταράκια που βλέπετε με σκούρο έτσι μοβ χρώμα στο εσωτερικό τους. Αυτά ονομάζονται σπερματογόνια και ένα επιπλέον που μαθαίνουμε είναι ότι αυτά τα σπερματογόνια είναι διπλοειδή κύτταρα, έχουν 46 δηλαδή χρωμοσώματα. Για όποιους δεν το θυμούνται και δεν το ξέρουν, κάθε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού έχει 46 χρωμοσώματα. Είναι το DNA του αυτό, έτσι, το γενετικό του υλικό. Είναι οργανωμένο σε χρωμοσώματα. Πώς έχουμε έναν τοίχο που είναι φτιαγμένος από τούβλα, το DNA λοιπόν οργανώνεται σε χρωμοσώματα. Και άρα ο άνθρωπος, τα κύτταρά του έχουν 46 χρωμοσώματα, εκτός από τα σπερματοζωάρια και τα οάρια, τα οποία έχουν 23 χρωμοσώματα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κάποια στιγμή θα ενωθεί το οάριο και το σπερματοζωάριο και άρα τα 23 χρωμοσώματα του οαρίου και τα 23 του σπερματοζωάριου θα δώσουν ένα νέο κύτταρο, ένα νέο οργανισμό με 46 πάλι χρωμοσώματα. Αν δεν γινόταν αυτό, θα είχε το έμβριο, ο νέος οργανισμός, περισσότερα από 46 χρωμοσώματα και αυτό θα εμφάνιζε προφανώς πρόβλημα στην ανάπτυξή του. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από την περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων με τα σπερματογόνια, τα οποία έχουν 46 χρωμοσώματα και όπως θα δείτε σιγά σιγά ερχόμενα προς το εσωτερικό, μετασχηματίζονται σαν σπερματοζωάρια, τα οποία πλέον έχουν 23 χρωμοσώματα, έχουν χάσει δηλαδή τα μισά. Άρα λοιπόν, εξωτερικά ξεκινάμε με τα σπερματογόνια. Στη συνέχεια, εσωτερικά, αυτά τα κυταράκια εδώ, μπορούμε να τα δούμε και εδώ, ονομάζονται πλέον σπερματοκύτταρα πρώτης τάξης, αυτά εδώ, αλλάζουν λίγο τη μορφή τους, αλλάζουν λίγο το μέγεθός τους, τα οποία σπερματοκύτταρα πρώτης τάξης λοιπόν έχουν και αυτά 46 χρωμοσώματα. Στη συνέχεια έχουμε σπερματοκύτταρα δεύτερης τάξης, καθώς έρχονται προς τα μέσα, τα οποία προσέξτε έχουν πλέον 23 χρωμοσώματα και τελικά μετασχηματίζονται σε σπερματίδες. Αυτές εδώ είναι οι σπερματίδες, αν θέλουμε να τις δούμε δηλαδή από την περιφέρεια που έχουμε τα σπερματογόνια. Σιγά σιγά πάμε σπερματοκύτταρα πρώτης τάξης, σπερματοκύτταρα δεύτερης τάξης και τελικά σπερματίδες, οι οποίες σπερματίδες στη συνέχεια μεταμορφώνονται σε σπερματοζωάρια. Τα οποία σπερματοζωάρια, όπως γνωρίζετε, περιλαμβάνουν, μάλλον αποτελούνται από μια κεφαλή, ένα ενδιάμεσο σώμα και την ουρά. Οι σπερματίδες δηλαδή είναι τα τελευταία κύτταρα πριν μεταμορφωθούν σε σπερματοζωάρια, δηλαδή πλαταίνει λίγο η μορφή τους και βγάζουν και μία ουρίτσα
τελικά και γίνονται σπερματοζωάρια. Το σπερματοζωάριο λοιπόν έχει κεφαλή, σώμα και ουρά και στο σώμα, ή αλλιώς το λέμε και ενδιάμεσο σώμα, είναι γεμάτο με μυτοχόνδρια. Γιατί μπορεί να είναι γεμάτο με μυτοχόνδρια το ενδιάμεσο σώμα? Γιατί το σπερματοζωάριο είναι το κύτταρο, αν θυμηθείτε, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι από το σόρχις και να φτάσει μέχρι τη σάλπιγγα της γυναίκας όταν χρειαστεί, ώστε να γίνει η γονιμοποίηση. Άρα θέλει ενέργεια και η ενέργεια δίνεται στο κύτταρο από τα μυτοχόνδρια. Τα μυτοχόνδρια είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας μέσα σε ένα κύτταρο. Λοιπόν, ενώ αντίστοιχα η κεφαλή του σπερματοζωαρίου έχει τον πυρήνα και κάποια ένζημα, τα οποία χρειάζονται βεβαίως και αυτά για να γίνει η ένωση με το οάριο. Άρα, να το επαναλάβουμε πάλι, η σπερματογένεση είναι η διαδικασία με την οποία παράγονται τα σπερματοζωάρια. Αυτή η σπερματογένεση γίνεται μέσα στα σπερματικά σωληνάρια, τα οποία βρίσκονται μέσα στους λοβούς των όρχιων. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, παράγονται πάρα πολλά εκατομμύρια σπερματοζωάρια, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί τα σπερματικά σωληνάρια. Εξωτερικά, λοιπόν, υπάρχουν κάποια κύτταρα τα οποία ονομάζονται σπερματογόνια, 46 χρωμοσώματα. Καθώς προχωρούν προς τα μέσα, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε σπερματοκύτταρα πρώτης τάξης που έχουν επίσης 46 χρωμοσώματα. Κάποια στιγμή υφίστανται κάποιους μετασχηματισμούς και χάνουν τα μισά χρωμοσώματα. Έχουμε λοιπόν σπερματοκύτταρα δεύτερης τάξης με 23 χρωμοσώματα. Στη συνέχεια έχουμε τις σπερματίδες, 23 χρωμοσώματα, και τελικά οι σπερματίδες μεταμορφώνονται σε σπερματοζωάρια, τα οποία βρίσκονται κάπου εδώ γύρω, και στη συνέχεια, όπως θυμάστε, τα σπερματοζωάρια πηγαίνουν και αποθηκεύονται και οριμάζουν στην επιδιδυμίδα, στο πάνω μέρος δηλαδή, λίγο έξω από τον όρχη. Λοιπόν, στον άντρα, οι όρχες έχουν περίπου μέσα 4 εκατομμύρια σπερματογόνια, τα οποία παράγουν κάθε φορά 100 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Ο άντρας κάθε φορά που παράγει σπερματοζωάρια, παράγει έναν τεράστιο αριθμό σπερματοζωάριων. 100 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά, τα οποία όταν χρειαστεί ξεκινά το ταξίδι τους προς την μήτρα, προς τη σάλπιγγα βασικά, της γυναίκας για να γονιμοποιήσουν το οάριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αντίστοιχα τη διαδικασία της οογένεσης, δηλαδή τη διαδικασία παραγωγής των οαρίων στην γυναίκα. Με παρόμοιο τρόπο, όπως είχαμε στον άντρα σωματογόνια, σωματοκύτταρα κλπ, εδώ ξεκινάμε με οογόνια λοιπόν. Είναι αυτά εδώ τα κυταράκια, οογόνια, τα οποία οογόνια βρίσκονται μέσα στα οοθυλάκια, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Αυτό που λέγαμε σε προηγούμενο μάθημα, ο οθυλάκιο, είναι, όπως σας είπα, το αυγό μέσα στο οποίο υπάρχει τελικά, οριμάζει το οάριο. Ουσιαστικά το οθυλάκιο είναι ένα κύτταρο μέσα στο οποίο οριμάζουν και δημιουργείται ένα οάριο. Ένα οθυλάκιο δίνει τελικά ένα οάριο, από ένα οθυλάκιο προκύπτει ένα οάριο. Και η διαδικασία έχει ως εξής. Πάλι ξεκινάμε από κάπου εδώ στις οοθήκες και έχουμε οογόνια μέσα στα οθυλάκια, τα οποία έχουν 46 χρωμοσώματα, όπως αντίστοιχα και τα σπερματογόνια στον άντρα. Τελικά έχουμε, αυτά διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται, όπως θέλετε πείτε το, σε οκύτταρα πρώτης τάξης, τα οποία επίσης έχουν 46 χρωμοσώματα. Στη συνέχεια αλλάζουν πάλι μορφή και ονομάζονται πλέον οκύτταρα δεύτερης τάξης και έχουν χάσει επίσης τα μισά χρωμοσώματα, 23 πλέον χρωμοσώματα έχουν τα οκύτταρα δεύτερης τάξης. Και τελικά φτάνουμε να σχηματίζεται το όριμο οάριο. Λοιπόν, και τελικά όταν το οάριο φύγει από την οοθήκη, η ορυξία που λέμε, οοθυλάκια ορυξία, αυτό τα κύτταρα αυτά που μένουν πίσω, είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα, πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν αυτό που ονομάζεται οχρό σωμάτιο, το οποίο εκκρίνει μια ορμόνη. Αν δεν τα θυμάστε, τα έχουμε σε προηγούμενο βιντεομάθημα για να τα θυμηθείτε. Τώρα, θα πρέπει να σας πω πάλι ότι αυτή όλη η διαδικασία, δηλαδή από τα οογόνια, πάμε ο κύτταρα πρώτης τάξης, πάμε ο κύτταρα δεύτερης τάξης και στη συνέχεια ο άριο, γίνεται με μια διαδικασία που λέγεται μύτωση ή μείωση. Τα έχουμε πει προηγούμενα στο γυμνάσιο, θα τα ξαναθυμίσω λιγάκι όταν έρθει η ώρα. Στο σημείο αυτό να πούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ οαρίου και οθυλακίου. Το οάριο είναι το κύτταρο το οποίο τελικά βγαίνει μέσα από το οθυλάκιο, έτσι. Το οθυλάκιο, αν μπορούμε να το πούμε σαν το αυγό, το κουκούλι δηλαδή, μέσα στο οποίο οριμάζει το οάριο. Ξεκινάει από οογόνιο, ο κύτταρο πρώτης τάξης, ο κύτταρο δεύτερης τάξης και τελικά παράγεται το οάριο, το οποίο φεύγει τελικά από το οθυλάκιο. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά οαρίου και οθυλακίου. Στη γυναίκα, ενώ ο άντρας είπαμε παράγει 100 εκατομμύρια σπερματοζωάρια κάθε φορά που παράγει σπερματοζωάρια, η γυναίκα αντίθετα
έχει μέσα στις οθήκες της 400.000 οθυλάκια. Όχι περισσότερα, περίπου τόσα είναι, από τα οποία μόνο 400 θα οριμάσουν. Ένα κάθε μήνα οριμάζει, ένα λάξ από κάθε οθήκη, μέχρι την εμεινόπαυση. Έτσι. Και αυτό που δεν είπαμε είναι ότι για να ξεκινήσει να οριμάζει ένα οθυλάκιο, θα πρέπει η γυναίκα να έχει φτάσει γύρω στα 12 ετών, όπου εκρίνεται μία ορμόνη, την είχαμε πει, τα ιστρογόνα, τα οποία αρχίζουν να κάνουν τη γυναίκα αναπαραγωγικά όρημη. Είναι δηλαδή τα ιστρογόνα το σήμα το οποίο οθεί, ας πούμε, τα οθυλάκια να αρχίσουν να οριμάζουν και να δίνουν οάρια. Αντίστοιχα και στον άντρα, η ορμόνη αυτή είναι η τεστοστερόνη, η οποία εκρίνεται από τα 13 και έχει ως αποτέλεσμα οι όρχες να αρχίσουν να παράγουν τελικά σπερματοζωάρια. Λοιπόν, μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο, δηλαδή την σπερματογένεση και την οογένεση. Στον άντρα έχουμε περιφερειακά των σπερματικών σωληναρίων τα σπερματογόνια, τα οποία μετατρέπονται σε σπερματοκύτταρα πρώτης τάξης και έχουν 46 χρωμοσώματα. Στη γυναίκα έχουμε τα οογόνια που γίνονται οοκύτταρα πρώτης τάξης και έχουν επίσης 46 χρωμοσώματα. Στον άντρα τα σπερματοκύτταρα πρώτης τάξης γίνονται, μετασχηματίζονται σε σπερματοκύτταρα δεύτερης τάξης, με 23 πλέον χρωμοσώματα, και στη γυναίκα τα οοκύτταρα πρώτης τάξης γίνονται οοκύτταρα δεύτερης τάξης με 23 χρωμοσώματα και αυτά. Στον άντρα τα σπερματοκύτταρα δεύτερης τάξης γίνονται σπερματίδες, στη γυναίκα έχουμε πλέον το οάριο, και στον άντρα έχουμε σπερματίδες και τελικά σπερματοζωάρια με 23 χρωμοσώματα, και στη γυναίκα από τα οοκύτταρα δεύτερης τάξης πάμε κατευθείαν στο οάριο με 23 χρωμοσώματα. Αυτές τώρα εδώ οι διαδικασίες που βλέπετε και στις οποίες δεν μπαίνουμε με μεγάλη λεπτομέρεια, γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το είπα και πριν, το βλέπουμε πολύ έτσι αναλυτικά στην τρίτη λυγείο αυτό, μύτωση και μείωση. Είναι η διαδικασία με την οποία ένα κύτταρο διαιρείται σε δύο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το γενετικό υλικό, τα χρωμοσώματα μάλλον που θα έχει το ένα κύτταρο, θα τα έχει σε ίδιο αριθμό και τα θυγατρικά κύτταρα. Και η μείωση αντίθετα είναι η διαδικασία με την οποία παράγονται οι γαμέτες. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μείωση πλέον. Και αυτό που βλέπετε εδώ για παράδειγμα, το σπερματοκύτταρο πρώτης τάξης να γίνεται σπερματοκύτταρο δεύτερης τάξης, όπου έχει πλέον 23 χρωμοσώματα αντί για 46, αυτή εδώ η διαδικασία είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που σας είπα λέγεται μείωση, και στόχος της είναι να μειώσει στο μισό, στα νέα κύτταρα που θα δημιουργήσει, να έχουν τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων. Το ίδιο γίνεται και εδώ, δηλαδή, παρότι δεν φαίνεται, το κύτταρο πρώτης τάξης βλέπουμε ότι δίνει ένα κύτταρο δεύτερης τάξης με 23 χρωμοσώματα. Βεβαίως δίνει και ένα άλλο κυταράκι το οποίο έχει 23 χρωμοσώματα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Τα μισά 23 που πήγανε. Πήγανε λοιπόν σε ένα δεύτερο κυταράκι, το οποίο απλώς σιγά σιγά καταστρέφεται. Αυτό το ονομάζουμε πολικό σωμάτιο. Και το ίδιο γίνεται και κατά τη διαδικασία μετατροπής από κύτταρα δεύτερης τάξης σε οάριο. Πάλι υπάρχει ένα πολικό σωμάτιο το οποίο καταστρέφεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι είναι η γονιμοποίηση. Είδαμε σπερματογένεση, είδαμε οογένεση. Πάμε να δούμε λίγο τη γονιμοποίηση. Η γονιμοποίηση, πάνω κάτω το ξέρουμε, είναι η διαδικασία με την οποία τα σπερματοζωάρια, 300 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια περίπου κάθε φορά, ξεκινούν το ταξίδι για να μπουν μέσα στον κόλπο της γυναίκας, να φτάσουν μέχρι τις σάλπιγγες. Εδώ γίνεται η γονιμοποίηση, εδώ είναι οι σάλπιγγες ή αλλιώς ο άγωγή, εδώ είναι η οθήκη της γυναίκας, έτσι. Και να γίνει η γονιμοποίηση και τελικά το γονιμοποιημένο οάριο, το ζυγωτό δηλαδή, να εμφυτευτεί τελικά εδώ στη μήτρα για να οριμάσει και να γίνει ένας νέος οργανισμός. Λοιπόν, εδώ είναι τα σπερματοζωάρια, τα οποία ξεκινούν σιγά σιγά το ταξίδι τους. Παράλληλα, αρχίζει και οριμάζει και το οάριο στη γυναίκα. Θυμάστε ότι η οορυξία, ο οθυλακιορυξία, γίνεται περίπου τη 13η-14η μέρα της μετά την περίοδο. Άρα λοιπόν, καθώς ανεβαίνει το σπερματοζωάριο, κατεβαίνει το δρόμο του το οάριο. Και για να γίνει η γονιμοποίηση θα πρέπει να βρεθούν κάπου εδώ. Να βρεθούν λοιπόν στις σάλπιγγες τα δύο και να κάνουν το ζυγωτό. Αυτό είναι το ζυγωτό, το οποίο ζυγωτό αρχίζει τελικά να μετακινείται, να εμφυτεύεται στη μήτρα, η οποία έχει παχύνει τα τυχώματά της. Αν θυμάστε σε προηγούμενο μάθημα ή αν δεν θυμάστε, ξαναδείτε το. Έχει παχύνει τα τυχώματά της η μήτρα γιατί έχουν εκρηθεί διάφορες ορμόνες, θυλακιοτρόπος, οχρινοτρόπος, διάφορες ορμόνες οι οποίες αποτελούν σήμα για τη μήτρα να αρχίσει να προετοιμάζεται, για να φιλοξενήσει λοιπόν το ζυγωτό, το οποίο θα δώσει τελικά ένα νέο οργανισμό.
Είναι σημαντικό να πούμε ότι μόνο ένα από τα 400 ή 300-400 εκατομμύρια σωματοζωάρια θα γονιμοποιήσει το οάριο. Γιατί με το που γονιμοποιηθεί το οάριο από το σωματοζωάριο, αυτό το ένα τέλος πάντων, στη συνέχεια γίνονται κάποιες αλλαγές στο οάριο που εμποδίζουν την είσοδο άλλων σωματοζωάριων. Και τελικά τα υπόλοιπα σωματοζωάρια απλώς καταστρέφονται και το ζυγωτό πλέον αρχίζει να, όπως είπα, να μετακινείται προς τη μήτρα όπου εμφυτεύεται. Άρα λοιπόν, γονιμοποίηση, να το ξαναπώ, είναι ο μηχανισμός με τον οποίο δύο απλοειδείς γαμέτες, ο άριο με το ζωάριο, συντύκονται, ενώνονται για να δώσουν ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, από το οποίο θα προκύψει ο νέος οργανισμός. Και είπαμε ότι η γονιμοποίηση γίνεται τελικά στις σάλπιγγες, εδώ, στους οαγωγούς. Και ξαναλέω μία τη μείωση, την οποία δεν την έχουμε συζητήσει πολύ. Υπάρχει ένας μηχανισμός λοιπόν μέσα στον οργανισμό μας, μείωση ονομάζεται, είναι ο μηχανισμός που μειώνει στο μισό τον αριθμό των χρωμοσωμάτων ενός διπλοειδούς κυττάρου. Τα κύτταρα όλα του οργανισμού μας, το έχω ξαναπεί, είναι διπλοειδή κύτταρα, έχουν 46 χρωμοσώματα, 23 έχουμε πάρει από τη μαμά και 23 από τον μπαμπά, και για να γίνουν οι γαμέτες υπάρχει ο μηχανισμός της μείωσης, για να σχηματιστούν δηλαδή οάρια και σωματοζωάρια. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα τα διπλοειδή κύτταρα ενός άντρα και μία γυναίκα. Τα σωματοζωάρια λοιπόν έχουν χάσει μία σειρά χρωμοσωμάτων, είναι απλοειδή, έχουν 23 χρωμοσώματα, αν τα μετρήσετε αυτά είναι 23. Αντίστοιχα έχουν χάσει μία σειρά και τα οάρια, όπως είδαμε πριν στην οογένεση και σωματογένεση. Άρα λοιπόν τα 23 και 23 θα συντηχθούν και θα δώσουν πλέον πάλι ένα νέο οργανισμό με 46 πάλι χρωμοσώματα. Αυτός είναι ο σκοπός της μείωσης, δηλαδή να μην υπάρξει οργανισμός με περισσότερα από 46 χρωμοσώματα, γιατί τότε θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί αυτός ο οργανισμός. Άρα λοιπόν, μια πολύ μικρή σύνοψη, σήμερα μάθαμε σπερματογένεση, οογένεση και γονιμοποίηση. Για να γίνει η σπερματογένεση και η οογένεση υπάρχει ένας μηχανισμός που λέγεται μείωση και, θα ξαναλέω πολύ γρήγορα, σπερματογένεση. Έχουμε στο μυαλό μας ό,τι συμβαίνει στα σπερματικά σωληνάρια των λοβών των όρχεων. Ξεκινάμε από την περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων, όπου κάποια κύτταρα ανώριμα, ας τα πούμε, που λέγονται σπερματογόνια, μετασχηματίζονται σιγά σιγά σε άλλα πιο όρημα κύτταρα και με τη σειρά αυτά τα κύτταρα είναι σπερματογόνια, σπερματοκύτταρα πρώτης τάξης, σπερματοκύτταρα δεύτερης τάξης, σπερματίδες και τελικά σπερματοζωάρια. Και θυμάστε εδώ ότι 46 χρωμοσώματα έχουν μέχρι και τα σπερματοκύτταρα πρώτης τάξης. Από τα σπερματοκύτταρα δεύτερης τάξης και μετά έχουμε 23 χρωμοσώματα. Στην γυναίκα, μέσα στις οοθήκες, στα οοθυλάκια, σε κάθε οθυλάκι οριμάζει ένα οάριο κάθε μήνα και έχουμε αντίστοιχα οογόνια, οοκύτταρα πρώτης τάξης, μέχρι εκεί έχουμε 46 χρωμοσώματα, οοκύτταρα δεύτερης τάξης με 23 χρωμοσώματα και στη συνέχεια το οάριο, το οποίο απελευθερώνεται από την οοθήκη τη 13η με 14η μέρα της περίοδου. Και τελικά, σπερματοζωάριο εισέρχεται στον κόλπο της γυναίκας και φτάνει μέχρι, τα σωματοζωάρια αυτά φτάνουν μέχρι τις σάλπιγγες, όπου εκεί έχει κατέβει το όριμο οάριο, και τελικά οι δύο γαμέτες, τα δύο κύτταρα αυτά, ενώνονται, συντύκονται για να δώσουν τελικά το ζυγωτό, από το οποίο θα προκύψει ένας νέος οργανισμός.